Κυρίε και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Ελευθερίου, που είναι αγκιοχειρουργό, Γενικό Γραμματέα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, είναι μαζί μα στο δελτίο. Συνδεόμαστε με το γραφείο του στην Αθήνα. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Το πρώτο κρούσμα λοιπόν εμφανίστηκε, όπω ήταν αναμενόμενο βεβαίω, έτσι δεν το αποφύγαμε. Δεν φοβόμαστε, αλλά προστατευόμαστε. Είναι η συμβουλή των ειδικών. Τι κάνουμε τώρα, κύριε Ελευθερίου? Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, πρέπει να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσουμε όσο γίνεται τη διασπορά του ιού, αλλά δεν χρειάζεται κανένα πανικό. Ο κορονοϊός αυτός ανήκει σε μια ομάδα ιών η οποία είναι πολύ συχνή. Το κοινό κρυολόγημα από αυτούς τους ιούς προκαλείται. Ναι. Ο συγκεκριμένος βέβαια έχει πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αλλά η κινητότητα είναι μικρή. Από τους 100 ανθρώπους που θα νοσήσουν, μόνο οι 80 θα νοσήσουν. Οι 80 θα είναι ελαφρά. Μπορεί να μην καταλάβουν καν το γεγονός ότι αρρωστήσανε. Yeah. Από αυτούς οι 13 μόνο θα νοσήσουν βαριά και από αυτούς τους 13 μόνο το 2,5 θα καταλήξει. Μα θέλω να μεταφέρω στους τηλεθεατές σας ότι χρειάζεται γρήγορση, δεν χρειάζεται πανικός. Αυτή τη στιγμή λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να περιορίσουμε τη διασπορά. Σε αντίθεση βέβαια με την Ιταλία που όπως ξέρετε θα έχετε ακούσει, η διασπορά έγινε από έντι μέτρα σε κάποιο νοσοκομείο εκεί κοντά στο Μιλάνο. Από ό,τι φαίνεται, εμείς είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Ελπίζουμε ότι το μοναδικό πρόβλημα τη στιγμή που έχουμε θα περιοριστεί με επαρκή τρόπο και η διασπορά θα περιοριστεί. Μακάρι να μην υπάρχει πανικό, δηλαδή, μας λέτε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευθεί η διασπορά του ιού. Ωστόσο, όπου έχει εμφανιστεί σε όλες τις χώρες, παρατηρούμε έναν πανικό ακόμη και στα σούπερ μάρκετ. Έτσι. Ο κόσμος πανικοβάλλεται. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό εδώ στην χώρα μας? Κατά τη γνώμη μου, ο πανικός και όχι μόνο τη δικιά μου, όλων των επιστημόνων και τη ΠΟΗ, δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλο πανικό. Είναι μια ίωση η οποία έχει μεγάλη μεταδοτικότητα, αλλά ευτυχώς έχει πολύ μικρότερη θνητότητα από ό,τι λόγου χάρη ο ιός της γρήπης. Η χώρα είναι προετοιμασμένη. Αυτή τη στιγμή ήμουν μέσα σε μια σύσκεψη με τους πρόεδρους των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Το ιατρικό σώμα είναι παρόν, είναι έτοιμο να βοηθήσει όπου και όταν χρειαστεί. Συνεπώς πρέπει να είναι ήρεμοι οι πολίτες, να φέρουν τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής, να αποφεύγουν να συναντρίζονται σε χώρους που έχει πολύ κόσμο, να πλένουν τα χέρια τους. Αν έχουν βήχα ή κάποια ύποπτα συμπτώματα, πρέπει να πάνε στο γιατρό τους ή στο αντίστοιχο νοσοκομείο. Αυτό που πρέπει πάση θυσία να κάνουμε είναι να εντοπιστούν γρήγορα τα πρώτα κρούσματα και να περιοριστούν. Προσωπικά πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε έτσι όπως πρέπει την επιδημία, την πανδημία πλέον. Και είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, βέβαια. Μπορεί λοιπόν να υπάρχουν ασθενείς αυτή την ώρα στην χώρα μας που δεν έχουν εκδηλώσει ακόμη τον ιό ή δεν έχουν εντοπιστεί. Γιατί μας είπατε και πριν, μπορεί κάποιος να έχει νοσήσει, αλλά να είναι ήπια τα συμπτώματά του και να μην καταλάβει καν ότι θα περνάει τον κορονοϊό. Το πρόβλημα με αυτό τον ιό είναι ότι έχει περίπου 15 μέρες χρόνου επόασης, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να είναι φορέας, αλλά να μην έχει εκδηλώσει ακόμα τα συμπτώματα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα με το συγκεκριμένο ιό και συγχρόνως είναι το μεταδοτικό. Δηλαδή, αρχίζει και μεταδίδει πριν εμφανίσει συμπτώματα. Και αυτό είναι που κάνει πολύ δύσκολη την απομόνωση των φορέων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να το τονίσουμε. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι φορέας και να μεταδίδει τον ιό χωρίς να ξέρει ότι είναι φορέας, χωρίς να έχει νοσήσει, χωρίς να έχει εκδηλώσει τα συμπτώματα. Σωστό, σωστό, σωστό. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, δεν χρειάζεται πανικός. Είναι μια ίωση η οποία έχει πολύ ψηλή μεταδοτικότητα από τον ιό της γρήπης. Ναι, δεν σας ακούσαμε καλά. Είπαμε ότι το ποσοστό της θνησιμότητας είναι μεγαλύτερο στον ιό της γρήπης, έτσι, από τους κορονοϊό. Βεβαίως, βεβαίως. Και οι ηλικίες που είναι οι επικίνδυνες είναι ηλικιωμένοι. Ένα άλλο θέμα είναι ότι όλοι όσοι έχουν καταλήξει είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, κυρίως πάνω των 80. Στα μικρά παιδιά, λόγου χάρη, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα μέχρι 10 ετών. Οι μεσαίες ηλικίες αντιμετωπίζουν πολύ καλά το συγκεκριμένο ιό. Άρα το πρόβλημα είναι στους υπερήλικες. Μία λύση θα ήταν ενδεχομένως, εφόσον ξεκινήσει μια τέτοια στιγμή στη χώρα μας, οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να παραμείνουν στα σπίτια της και να μην κυκλοφορούν σε χώρο που έχει πολύ κόσμο και να μην συνακρίζονται με πολύ κόσμο. Γιατί αυτοί κυρίως κινδυνεύουν. Μάλιστα. Ψυχραιμία λοιπόν, μας συστήνεται. Έτσι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ελευθερίου, γιατί σίγουρα ξέρετε όλοι έχουμε τρομοκρατηθεί με όσα ακούμε και όσα παρακολουθούμε και χρειαζόμαστε τους ειδικούς
να μας δώσουν τις σωστές κατευθύνσεις και τις σωστές συμβουλές πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω να πω για άλλη μια φορά, το υγειονομικό σύστημα της χώρας έχει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτή την πανδημία. Είναι έτοιμοι. Είμαστε όλοι ιατρικοί σύλλογοι και σκέψη συνεχής. Ο κόσμος να είναι ήρεμος και να ακολουθεί τις οδηγίες υγιεινής και πρόληψης. Και δεν πρέπει, τουλάχιστον οι γιατροί μέχρι σήμερα μας έχουν πει, με τα πρώτα συμπτώματα που εκδηλώσει κάποιος να μεταβεί στο νοσοκομείο. Πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το προσωπικό του γιατρό αρχικά. Βεβαίως. Και να παθούν τα κατάλληλα δείγματα, τα οποία στη συνέχεια παίρνονται σε τη γραμμή που εξετάζεται αν υπάρχει ο ιός ή όχι. Ναι. Και κάτι τελευταίο, γιατί υπάρχει και αυτός ο ντόρος με τις μάσκες που έχουμε σε έλλειψη εδώ στην Ελλάδα, στα φαρμακεία. Θα δούμε και ρεπορτάζ σε λίγο. Μπορεί να μας προστατεύσει η απλή μάσκα η νοσοκομιακή? Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να έχει η μάσκα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα με τις μάσκες. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν. Είναι πολύ περιορισμένος αριθμός. Θα πρέπει να φροντίσουμε να προμηθευτούμε με περισσότερες μάσκες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.